στη χώρα μας. Η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρία Ξένη Δημητρίου, ζήτησε το φάκελο της απόφασης. Θα κριθούν και οι δικαστές από το πενταμελές κακουργιό δικείο. Γιατί βγήκε αυτή η απόφαση και για 28 Νοεμβρίου έχει οριστικοποιηθεί να γίνει αίτηση αναστολής της ποινής. Θα εκδικαστεί από ένα νέο δικαστήριο. Επίσης, επειδή διάβασα το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπάρχει ζημιά για το δημόσιο. Το δημόσιο ζημιώνεται όταν κλέβεις λεφτά από το δημόσιο. Η γυναίκα έκανε μια δουλειά και παίρνει ένα μισθό που θα το έκανε κάποιος άλλος στη θέση της. Δεν έχει ζημιωθεί το δημόσιο. Καθάριζε δρόμους, καθάριζε κτίρια και έβγαινε ένας μικρός μισθός. Θα τον έπαιρνα εγώ αυτό το μισθό ή ένας άλλος. Δηλαδή το σκεπτικό ήταν πάρα πολύ σκληρό για μια γυναίκα που παλεύει, που καθαρίζει, γιατί η καθαρίστρια, δεν το λέμε υποτιμητικά, είναι τίτλος τιμής. Προσπαθεί να φέρει γάλα και φαγητό στα παιδιά της. Αυτό προσπάθησε. Και δεν μπορεί τώρα να ζητάς 20 χρόνια πίσω τους μισθούς από μια γυναίκα που τα καταφέρνει ίσα το μήνα με ένα μικρό μισθό. Νομίζω ότι η κυρία Ξένη Δημητρίου έκανε πολύ καλά. Μας άγγιξε όλους. Δηλαδή όλοι, ρε παιδί μου, τα ακούσαμε και είπαμε καλά. Εντάξει, τι έκανε, γιατί τόση αυστηρότητα. Δηλαδή, αισθανθήκαμε το ίδιο πράγμα. Τους νόμους μπορεί να μην τους ξέρουμε, αλλά εντάξει, ακούς και πολλά άλλα. Λες, αυτός αποφυλακίστηκε ή του δίνεται χάρη. Ο άλλος, ξέρω εγώ, μειώθηκε η ποινή. Εγώ έχεις ακούσει άλλα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα σίγουρα γι' αυτό. Αδίκημα είναι, σίγουρα ναι. Είναι αδίκημα και υπάρχει μια πρακτική, όπως την έχω ακούσει και σε άλλες περιπτώσεις, να ζητούν να επιστραφούν τα χρήματα πίσω, τα δεδουλευμένα, ας το πούμε έτσι, ακριβώς διότι εσύ έκλεψες εντός εισαγωγικών τη θέση ενός άλλου. Με το να παραποιήσεις ή να πλαστογραφείς τα στοιχεία σου, στέρισες τη δουλειά από κάποιον άλλον και επίσης θεωρούν το πάνω στο τέρμα ότι σαν να τα κλέψεις αυτά τα λεφτά. Και πάλι, και αυτό να έκανες 10 χρόνια για αυτά τα λεφτά. Δεν καταλήγει να.